Πάμε στον κύριο Αλεβιζόπουλο, στον πρόεδρο του ΣΥΠΑ. Να ακούσεις τώρα κάτι άλλο που δεν ξέρεις. Για να το σχολιάσουμε. Καλησπέρα. Κύριε Αλεβιζόπουλε, καλησπέρα. Εναέριος χώρος της Ελλάδας. Τι συμβαίνει? Εδώ μέχρι τον τελευταίο καιρό ακούστηκε ότι μέσα στα προαπαιτούμενα της κυβέρνησης με τους δανειστές ήταν το θέμα του οργανισμού της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Θα σας πω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις ουδέποτε βάλανε την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας πέρα τα 14 αεροδρόμια συν τα 24. Ναι. Εκεί λοιπόν που έφτασε η υπόθεση και κατάφερα να καταγγείλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράβαση του άρθρου 106 της συνθήκης για κύρωση της σύμβασης, ναι. Ξαφνικά σήμερα με καλεί ο κύριος Πίτσης, ο οποίος λίγο πολύ μου ανακοινώνει και βγήκε το ένιγμα, εν πάση περιπτώσει, γιατί μπήκε μέσα οι δανειστές, ότι η διαχείριση του εναέριου χώρου, δηλαδή η αεροναυτιλία στην Ελλάδα, θα πρέπει να φύγει από το κράτος, δηλαδή από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και να γίνει ΑΕ. Ιδιωτική. ΑΕ, όπως αντιλαμβάνεστε, κατάσχεται κατευθείαν από το Μεγάλο Ταμείο και έρχεται στα χέρια των Γερμανών. Θα πρέπει δε να υπενθυμίσω στους ακροατές το 2008 με 2009. Η γερμανική πρεσβεία προς την ελληνική κυβέρνηση, το οποίο το έχω το έγγραφο αυτό, ζητούσε και ερωτούσε το εμπορικό κομμάτι αν πολλούνται τα αεροδρόμια στην Ελλάδα και ο εναέριος χώρος. Το πρώτο κομμάτι το πετύχανε. Το δεύτερο έρχεται. Εδώ μιλάμε για εσχάτη προδοσία, γιατί θα πρέπει να σας πω από τη συνθήκη του Σικάγου έχουμε το διεθνή εναέριο χώρο σχεδόν πάνω από τα παράλια της Τουρκίας, που με την παράδοση στους Γερμανούς χάνεται αν θέλετε και η διάσωση ΣΑΡ, χάνονται οι φαλοκρηπίδες, χάνονται πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι εθνικά και πράγματι εδώ μιλάμε. Αυτή για ήταν βόμβα που έριξε απόψε Βασίλη Ραριτζόπουλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα για ένα τέτοιο εθνικό θέμα να διαχωρίσουν. Αυτό έσκασε απόψε δηλαδή. Απόψε το είπε. Να διαχωρίσουν τη θέση τους. Είναι εσχάτη προδοσία. Ο εναέριος χώρος είναι ελληνικός, παρέχει χρήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει για την εθνική ανεξαρτησία μας. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Κώστα Παπανταφυρίου, τα ακούς? Έχει απόλυτο δίκιο. Το πορτοφόλι. Τι απόλυτο δίκιο. Έσκασε η βόμβα απόψε. Ο εναέριος χώρος. Γιατί εκπρόσωπος των Ελλήνων στη Συρία δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μεγαλείο της Ελλάδας. Γι' αυτό ας περιμένει και να ακούει και ο κύριος. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Αλεβιζόπουλος. Διότι εδώ συμβαίνουν τέρατα και σημεία. Είχα βγάλει ένα πασίγνωστο καθηγητή από το Πολυτεχνείο Κρήτη στην εκπομπή, ναι. Και του είπα τι θα γίνει με τους λαθρομετανάστες. Ξέρεις τι μου είπα, Αντώνη? Ποιους λαθρομετανάστες? Είναι οργανωμένη μετακίνηση πληθυσμών. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Λέω τι θες να πεις? Λέω στιγμή που δεν μπορούμε να τους μετακινήσουμε, λέει, επισήμως. Οπότε θα υπήρξε παρεξήγηση. Τους αφήνουν να έρχονται ελεύθερους και θα γεμίσουν την Ελλάδα. Δεν μου σχολίασες καθόλου τον εναέριο χώρο. Ο εναέριος χώρος είναι αυτός ο οποίος είναι ξεπουλημένος ουσιαστικά, διότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αλεβιζόπουλος είναι υπέρσωστα, επειδή η βασική ιστορία είναι η ενεργειακή πόλη της Ελλάδας που είναι ασύλληπτη. Ενεργειακή πόλη, πόλη ασύλληπτη και κανένας δεν ανεφέρθη εδώ στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως από τον κύριο Τσίπρα δεν περιμέναμε να ανεφερθεί, διότι ο άνθρωπος τον κυνηγάνε οι ειρηνίες από τα τεράστια ψέματα που έλεγε προεκλογικά πριν το 2015, με αποτέλεσμα να κορυδέψει την Ελλάδα. Τους Έλληνες να πάρει την ψήφο και για να γίνει πρωθυπουργός, για να οργανώσει την αποστολή του, διότι από ό,τι φαίνεται βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Αυτό που ήθελα να πω όμως για να, για να κλείσουμε είναι ότι ο κύριος Τσοκατζόπουλος μπροστά σε όλους αυτούς, μπροστά στις διοικήσεις των τραπεζών της τελευταίας πενταετίας είναι άγιος. Αλλά με υπόψη μας ότι δημιουργήθηκαν υπερχρέη 120 δισεκατομμυρίων και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες. Και άμα θέλουν οι τράπεζες, οι οποίοι δεν τολμάνε να με πάρουν τηλέφωνα, να σας απαντήσουν ότι τη μία μέρα παίρναν το δάνειο και την άλλη μέρα το δάνειο έφευγε με έμβασμα στο εξωτερικό. Έτσι, τα είπαμε. Αυτά είναι γεγονός. Το δάνειο που πήρε ο Ιώσκας Καλογρίτας, άλλο αστέρι, δεν τον ήξερε κανένας και απότομα βγήκε από το πουθενά. Πήρε δάνειο, Αντώνη, και την άλλη μέρα πήγε, ξόφλησε την εφορία για να πάρει φορολογική ενημερότητα για να λάβει μέρος στη δημοπρασία. Εδώ μπορούμε να μιλάμε 150 ώρες. Λοιπόν. Κώστα Παπασοφυρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε το Μετρόπολη, στο ράδιο Μετρόπολης και την εκπομπή σου. Και εμείς θα ακούσουμε εσένα. Να σε καλά.